Κύριε Υπουργέ, ένα καινούριο πρόγραμμα ενίσχυσης των νέων αγροτών δρομολογεί το Υπουργείο. Πώς ακριβώς έχει? Έχουμε πλέον την έγκριση στο αίτημα που είχα υποβάλει μήνες πριν για να υποστηρίξουμε την είσοδο νέων αγροτών στη γεωργία. Είχαμε ζητήσει την έξτρα επιδότηση αυτής της προσπάθειας στο πρόγραμμα αυτό με ακόμα 100 εκατομμύρια ευρώ και έχει εγκριθεί. Έχει έρθει λοιπόν η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα ξεκινάει. Σας θυμίζω ότι το πρόγραμμα αυτό έτρεξε και στην προηγούμενη περίοδο με δαπάνες 200 εκατομμυρίων ευρώ. Καταφέραμε να υποστηρίξουμε την έναρξη της εκμετάλλευσης σε περίπου 12.000 νέους αγρότες, με την έννοια του νέος ότι όποιος είναι κάτω από 40 χρονών. Τώρα λοιπόν, βλέποντας αφενός μεν την επιτυχία αυτού του προγράμματος και αφετέρου την ανάγκη εισόδου ακόμη περισσότερων ανθρώπων στη γεωργία, ιδιαίτερα τώρα με τις δυσκολίες τις οικονομικές που περνάει ο τόπος, και βλέποντας αυτές τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα, ζητήσαμε λοιπόν να ξοδέψουμε άλλα 100 εκατομμύρια προς το σκοπό αυτό. Επομένως, στις επόμενες μέρες θα δοθεί η δυνατότητα σε ακόμα 6.000 δικαιούχους, κρίνοντας από τα ποσά που είναι διαθέσιμα, να ξεκινήσουν την προσπάθειά τους στη γεωργία, ξεκινώντας την αγροτική τους εκμετάλλευση, στη φυτική, στη ζωική παραγωγή, στη μελισσοκομεία και αλλού. Πρέπει να πω, ποιος αφορά? Αφορά όλους όσους είναι στην Ήπειρο ή θέλουν να γυρίσουν στην Ήπειρο και μπορούν να ξεκινήσουν την εκμετάλλευσή τους, να πάρουν ένα μπόνους που θα φτάσει. Για όσους είναι στις ορεινές περιοχές, βλέπετε λοιπόν τις αρχές που είχα θέσει να διαφοροποιήσουμε τη χώρα μας παραγωγικά σε αυτό που έλεγα ορεινή οικονομία, κατά βάση δηλαδή κτηνοτροφία, νησιώτικη Ελλάδα και παιδινή Ελλάδα, άρχισε να διαφαίνεται. Δηλαδή, όσοι είναι στις ορεινές περιοχές μπορούν να πάρουν μέχρι 20.000 ευρώ, όσοι είναι στα νησιώτικα μέρη μέχρι 17.500 ευρώ και όσοι είναι στον κάμπο μέχρι 15.000 ευρώ. Πώς υλοποιείται το πρόγραμμα? Κάποιος παίρνει αυτό, ας το πούμε, το πριν πρώτης εγκατάστασης. Κάνει κάποιος αίτηση στο Υπουργείο για ναι, να βέβαια, πιστεύω. Βεβαίως, θα σας πω. Ας το βαφτίσουμε λοιπόν πριν πρώτης εγκατάστασης να ξεκινήσει κανείς τη νέα του επιχείρηση. Αυτός πρέπει να είναι κάτω από 40 χρονών, θα πάρει το 70% ως προκαταβολή, άρα δηλαδή το περισσότερο κομμάτι των χρημάτων θα το έχει στο ξεκίνημα, γι' αυτό και το βαφτίζουμε, ας πούμε, μια πρημοδότηση της πρώτης εγκατάστασής του. Στη συνέχεια, το υπόλοιπο 30% θα το πάρει σε δύο δόσεις των 15%, γιατί πρέπει τον υποστηρίζουμε ποικιλότροπα αυτόν, δηλαδή ακόμα και αν δεν ξέρει κάτι και λέει ναι εγώ θέλω να κάνω αυτό στη μελισσοκομεία ή στη φυτική παραγωγή, αλλά δεν είμαι εκπαιδευμένος. Ο οργανισμός Δήμητρα Ελογό θα φροντίσει στην πορεία να τον εκπαιδεύσουμε προς το σκοπό αυτό. Γι' αυτό μάλιστα βάζουμε σαν κριτήριο αν θα πάρει τη δεύτερη δόση των 15.000 ευρώ, αν έχει παρακολουθήσει αυτά τα μαθήματα με επιτυχία και αν έχει πάρει αυτή την εξειδίκευση. Κύριε Υπουργέ, το νέο πρόγραμμα, όπως είπατε, περιλαμβάνει 6.000 αγρότες, 6.000 νέους αγρότες. Υπό ποιες προϋποθέσεις? Πώς μπορεί κάποιος να ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα? Πρέπει να είναι κάτω από 40 χρονών. Σας είπα τις διαφορές στις τρεις μεγάλες αγροτικές περιοχές του τόπου μας. Θα πρέπει να μπει στην εκμετάλλευση, να αποκτήσει δηλαδή χωράφια, ζώα κλπ. Και να αρχίσει να τα εκμεταλλεύεται μάλιστα ως αρχηγός της εκμετάλλευσης. Το πρόγραμμα δηλαδή στοχεύει να στήσει πραγματικά μια νέα αγροτική εκμετάλλευση. Δεν είναι σωστό κάποιος που, ας το πούμε, είναι σύζυγος ενός, γιατί δεν αναφέρομαι μόνο σε αρενές, αναφέρομαι και σε κορίτσια που μπορούν επίσης να ξεκινήσουν μια τέτοια παραγωγική διαδικασία. Και δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να, ας πούμε, να πάνε και να σκάψουν τη γη. Μπορεί να κάνει κάτι παρακάτω στην μεταποίηση, στην εμπορία, τη διακίνηση, τη συσκευασία των προϊόντων κλπ. Πρέπει να πω κάτι, γιατί το πρόγραμμα αυτό έχει και μια ιδιαίτερη σημασία εν ώψη και της νέας ΚΑΠ. Δηλαδή, στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, θυμηθείτε, είπαμε ότι ακριβώς για να διορθώσουμε αυτή την πραγματική διαρθρωτική αδυναμία της Ευρώπης και όχι μόνο της Ελλάδος,
Σας θυμίζω αυτό που είπαμε και στις Βρυξέλλες, ότι μόνο το 6% των Ευρωπαίων αγροτών είναι κάτω από 40 χρόνια. Άρα δηλαδή αντιμετωπίζουμε μια δημογραφική γύρανση του αγροτικού πληθυσμού και για το λόγο αυτό αποφασίσαμε στη νέα ΚΑΠ, δηλαδή σχεδόν από την αρχή του νέου έτους, εφόσον θα ξεκινήσει, θα δώσουμε 2% των χρημάτων στην είσοδο νέων αγροτών στη γεωργία. Αυτό τι σημαίνει? Δεν θα πάρουν μόνο μπόνους πριν πρώτης εγκατάστασης με αυτό το πρόγραμμα, όπως κάνουμε και στην τρέχουσα ΚΑΠ, γιατί τα 100 εκατομμύρια είναι ακόμα από την τρέχουσα ΚΑΠ. Θα το κάνουμε και αυτό. Όμως, πέραν αυτό, οι νέοι που θα καλλιεργήσουν τα χωράφια τους θα έχουν ξεχωριστή μεταχείριση, ακόμη και από τον πυλώνα 1, δηλαδή στην ενιαία ενίσχυση. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ο αγρότης Τσαφτάρης που είναι 50-60 χρονών καλλιεργεί ένα στρέμμα στάρι και παράγει ας πούμε τα 200-300 του κιλά και παίρνει από τον πυλώνα 1 10 ευρώ ας το πούμε, τότε για την ίδια δουλειά, για το ίδιο στρέμμα, κάποιος που είναι κάτω από 40 χρονών δεν θα πάρει 10 ευρώ, θα πάρει 13-14, πόσο θα αποφασιστεί να είναι αυτή η διαφορά. Επομένως, ακόμα και η ενιαία ενίσχυση θα διαφοροποιηθεί υπέρ των νέων αγροτών. Θα κάνουμε δηλαδή κάθε προσπάθεια να υποστηρίξουμε τον ανθρώπινο πόρο, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω την έννοια πόρο για το ανθρώπινο δυναμικό. Εκτός από τους 6.000 αγρότες, κύριε Υπουργέ, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχει και ένα πρόγραμμα που ήδη τρέχει, ενίσχυσης 12.000 νέων αγροτών. Σας είπα για τους νέους αγρότες. Τρέχει το πρόγραμμα των 200 εκατομμυρίων και είναι περίπου 12.000. Δίνουμε άλλα 100 εκατομμύρια για να ακόμα άλλα σε 6.000, δηλαδή κοντά στους 18. Σας θυμίζω επίσης ότι έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια βελτίωσης, η αξιολόγηση, περίπου 8.000 είναι αυτά, 7.780 έχουν εγκριθεί και πολλοί αγρότες επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους χάρη στο πρόγραμμα αυτό με πολύ μεγαλύτερα ποσά, είτε μικρότερα σχέδια ή μεγαλύτερα σχέδια βελτίωσης, σε ψηλότερα ποσά όπως σας είπα, αυτή είναι γύρω στις 8.000, δηλαδή 18 και 8 γύρω στους 25.000 άνθρωποι μπαίνουν και ανεβάζουν την παραγωγική τους διαδικασία στη γεωργία, ενισχύονται για την προσπάθεια αυτή ποικιλότροπα και αυτό πιστεύω είναι μια σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της Υπαίθρου. Αν προσθέσω σε αυτό το ότι ξοδεύουμε αρκετά εκατομμύρια για να υποστηρίξουμε περίπου 250 μεταποιητικές βιομηχανίες στην παραγωγή τροφίμων και άλλων προϊόντων μεταποίησης της πρώτης ύλης από τη γεωργία, τυροκομεία, γιαούρτια, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, εργοστάσια μελιού και μια σειρά άλλων τέτοιων προϊόντων. Τι γίνεται με τις επενδύσεις στην αγροτική οικονομία? Όταν είπα ότι μπορεί πραγματικά η γεωργία να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης του τόπου, αυτό εννοούσα. Σκορπίζουμε ταυτόχρονα στην περιφέρεια, γιατί αυτές οι επενδύσεις είτε αφορούν τον πρωτογενή τομέα, είτε τη μεταποίηση, αφορούν την περιφέρεια του τόπου μας. Άρα λοιπόν σκορπίζουμε και τοποθετούμε εκεί 250 επιχειρήσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Αυτές έχουν επίπτωση στην απασχόληση. Θα αποσχολήσουν άτομα, θα δουλέψουν άτομα για να τις στήσουν. Αργότερα θα δουλέψουν άτομα για να τις υλοποιήσουν. Αν βάλω και τις αντίστοιχες επενδύσεις που είχαμε την ευκαιρία να περιγράψουμε πρόσφατα με τις θερμοκηπιακές ζώνες, με την αξιοποίηση της γεωθερμίας, όπου επίσης γίνονται μεγάλες επενδύσεις στην παραγωγή λαχανικών για εξαγωγές μάλιστα και θα απασχολήσουν πάνω από 400 άτομα. Η γεωργία μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης του τόπου, να απασχολήσει πολλά χέρια, ήταν ανέκαθεν μεγάλη δεξαμενή χεριών, και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που μπορεί να μας βγάλει από τα διέξοδα που περνάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.